Agora. Αρπάξανε οι τράπεζες και η εργοδοσία. Στην Χρυσές Παστός, η Γελούνιμος. Τώρα είναι η ώρα του λαού. Το γράμμα του συσχέδου.
σωστό. Μόνο στο κεφάλαιο και όχι στο λαό. Στηρίζουμε φίλε, στηρίζουμε την κατάληψη. Θα έρθουμε και εμείς. Πηγαίνετε. Ναι, αδε, αδε. Όχι, να μην πάει.
Έλατε τον άλλο. Στηρίζουμε την... Πηγαίνετε παιδιά κατά... Μπράβο πρόεδρε, απάντη. Στηρίζουμε παιδιά, λοιπόν. Συνάδελφοι, σήμερα είναι άλλη μια μέρα γενικής πανεργατικής απεργίας με βασικά αιτήματα απόκρισης των ασφαλιστικών ανατροπών, των εργασιακών ανατροπών, της ανεργίας, της λιτότητας, αλλά και της ικανοποιητικής συλλογικής σύμβασης, για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας που φέτος, όπως γνωρίζετε, ακόμη δεν έχει υπογραφεί. Και δεν έχει υπογραφεί γιατί εφόσον η κυβέρνηση προωθεί νόμο που καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις, παγώνει για 3 χρόνια μισθούς και συντάξεις, γιατί να πάει ο ΣΕΒ να κάτσει στο τραπέζι να διαπραγματευτεί. Δυστυχώς, παρά τον αγώνα όλων των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, το αυτή της κυβέρνησης δεν υδρώνει. Επιμένει να ανατρέψει πλήρως το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, τις εργασιακές σχέσεις, επιμένει να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε εργασιακό μεσαίωνα, τους συνταξιούχους σε συντάξεις πείνας, την νεολαία στην ανεργία και την οικονομία σε χρεοκοπία. Απέναντι σε αυτή την πολιτική που δεν σέβεται τίποτε, είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε αγωνιστικά. Εδώ, η εργατική τάξη... Και απέναντι σε αυτή την πολιτική που δεν σέβεται τίποτε, όπως είπα, είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε αγωνιστικά. Η εργατική τάξη ένα όπλο έχει μόνο. Τον αγώνα. Και αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσει με συνέπεια ενάντια σε όσους επιβουλεύονται τους εργαζόμενους, ενάντια στα μονοπόλια και το μεγάλο κεφάλαιο, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πλέον κατατίθει, ένωση που προστατεύει τα συμφέροντα των τραπεζών, των τραπεζιτών και του μεγάλου κεφαλαίου. Καλούμαστε πλέον τώρα που έπεσαν οι μάσκες να σηκώσουμε το βάρος του αγώνα για πλήρη ανατροπή αυτής της κατάστασης. Πρέπει να πιστεύουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο δρόμος που μας έβαλαν δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν λύσεις που εμείς διεκδικούμε και πρέπει να τους υποχρεώσουμε να τις δεχτούν. Ο αντίπαλος βέβαια είναι ισχυρός. Είναι η κυβέρνηση, η Τρόικα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το μεγάλο κεφάλαιο. Όμως και ο λαός έχει δύναμη και μάλιστα τέτοια δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, αρκεί να το πάρει απόφαση, και νομίζω πως η ώρα ήρθε να δείξουμε την οργή μας. Και γνωρίζουμε όλοι ότι η οργή λαού φωνή Θεού. Βέβαια. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Ανατρέπουν λοιπόν τη ζωή μας υποκύπτοντας απόλυτα στα αιτήματα της εργοδοσίας και του κεφαλαίου των τελευταίων 25-30 χρόνων. Καταργούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, καταργείται ο βασικός μισθός, καταργείται το 8ωρο για το οποίο τόσο αίμα έχει χυθεί, μειώνονται οι μισθοί, οι συντάξεις, αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης από 5 έως 15 χρόνια και μειώνονται δραματικά οι συντάξεις. Τα επικουρικά ταμεία μπαίνουν στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εργασίας. Εδώ μπαίνει και θέμα συνταγματικότητας και το γνωρίζουμε όλοι, ότι πολλοί συνταγματολόγοι έχουν πει ότι δεν είναι δυνατόν, αυτά τα πράγματα είναι αντισυνταγματικά και θα καταπέσουν στις προσφυγές που ακολουθούν. Απέναντι σε αυτή την πολιτική λοιπόν, την εξαθλίωση στο λαό θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, νέους, θα κλείσουν δεκάδες χιλιάδες καταστήματα, η Ελλάδα θα τραπεί σε μια χώρα φτώχειας και ανέχειας. Αυτή η πολιτική, συνάδελφοι, καλούμαστε να ανατρέψουμε, και ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής. Πρέπει και οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος να κηρύξουν αγώνα σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε συνέχεια οι εργαζόμενοι και ο λαός να βρισκόμαστε σε διαρκή κινητοποίηση. Διαφορετικά θεωρούμε ότι εκ των πραγμάτων ο λαός και οι εργαζόμενοι θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την πλήρη ανατροπή αυτής της κατάστασης. Επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές και δεν έχει αλλάξει τίποτε από τότε, για να μην κουράζουμε τον κόσμο,
θέλω να πω ότι ένα όπλο μας έχει απομείνει από τον αγώνα και η ενότητά μας. Και αυτή δεν πρέπει να τη διασπάσουμε όσο και κάποιοι να το επιθυμούν. Τώρα έγινε μια κατάληψη, έγινε κατάληψη, δεν έγινε. Έφυγε γρήγορα. Έφυγε. Εμείς στον δρόμο συζητούσαμε ότι να καταλάβουμε ένα πλοίο. Πραγματικά το λέγαμε ότι αν στην πορεία μας αυτή βρεθεί ένα πλοίο να το καταλάβουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και το τελετουργικό, έτσι. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συμμετείχε, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον φίλο μας τον Μοσχούτη, όλους τους ανθρώπους που έρχουν και συμπαραστέκονται στον αγώνα μας. Βέβαια, βλέπετε ότι αρχίζει και καταλαγιάζει η κατάσταση και αυτό είναι το ανησυχητικό. Ξέρουν τι κάνουν βέβαια οι κυβερνώντες. Το πάνε σε βάθος χρόνου, ξέρετε από πόσο καιρό έχει ξεκινήσει. Θα πάει σήμερα, θα πάει αύριο, θα πάει μεθαύριο. Μήνες το βάζουν δίθεν στη Βουλή και το βγάζουν, έτσι ώστε ο λαός να κουραστεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζουν να έχουν κάνει, είναι η έκτη 24ωρη απεργία, πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά. Αλλά πρωτοφανής είναι και η κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε κανένα μέρος του κόσμου. Τόσο σκληρά μέτρα εναντίον του λαού. Δεν έχει συναντήσει κανένας Ευρωπαίος. Και η Πορτογαλία έχει πρόβλημα, και η Ισπανία, και η Ιρλανδία, η Ιταλία. Όλα τα κράτη έχουν προβλήματα, μεγάλα ελλείμματα, δημοσιονομικά προβλήματα. Όμως κανένας δεν καταξεφτύλισε πρώτα τον λαό του, δεν τον συκοφάντησε, δεν τον ταπείνωσε. Και δεύτερον, κανένας δεν πήρε τέτοια μέτρα. Παίρνουν κάποια διορθωτικά μέτρα, κάποιες ενδεχομένως κινήσεις που μπορούν να βάλουν σε κοντρόλ την οικονομία, αλλά δεν διαλύουν τη ζωή του λαού τους. Εδώ η Ελλάδα θα γυρίσει 100 χρόνια πίσω, δικαιώματα και κατακτήσεις εκατονταετίας έρονται, και εδώ μπαίνει το θέμα και της συνταγματικότητας. Δηλαδή μια πλειοψηφία, οποιαδήποτε, με τον πρόεδρο στη Βουλή, έχει το δικαίωμα να καταργήσει τα πάντα. Τότε μιλάμε για δημοκρατία της δικτατορίας. Ο λαός εκλέγει κυβερνήσεις για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Δεν εκλέγει κυβερνήσεις για να το καταδυναστέψουν, να του διαλύσουν τη ζωή, να του πάρουν ό,τι έχει κερδίσει και έχει κατακτήσει με αγώνες, με δημοκρατικό τρόπο. Εμείς, σαν Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων, σαν εργαζόμενοι, δηλώνουμε ότι θα είμαστε πάντα στον αγώνα. Όποιος αγώνας και όπως αυτός και αν προσδιοριστεί. Εμείς καλούμε τις ηγεσίες, τις συνδικαλιστικές, τις ανώτερες, να πάρουν σοβαρότερα τα πράγματα, να κηρύξουν και να μεθοδεύσουν αγώνες έτσι ώστε ο λαός να είναι σε διαρκή κινητοποίηση, γιατί διαφορετικά με την ανέχεια που έρχεται, με την ανεργία που θα καλύψει το πέπλο της, κάθε σπίτι θα έχει τον άνεργο ή τους άνεργους, ο λαός αναγκαστικά θα βγει στους δρόμους και τότε θα τους ξεπεράσει όλους. Πριν συμβεί αυτό, θα πρέπει οργανωμένα ο λαός να αντιδράσει, να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Εδώ και τώρα ξεσηκωμός! Εδώ και τώρα ξεσηκωμός! Εδώ και τώρα ξεσηκωμός! Θα ήθελα να πω... Δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα! Δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα! Δεν θα περάσουν! Θα ήθελα να πω ότι πρέπει όλοι οι φορείς μαζί, όλοι, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, να κάνουμε κινητοποιήσεις, ας μην είναι απεργία, να είναι συλλαλητήρια, να είναι απόγευμα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και η ζέστη αρχίζει και χτυπάει άγρια. Να κάνουμε συλλαλητήρια, αλλά να κυρισκόμαστε πάντα σε διαρκή κινητοποίηση. Θα καλέσουμε όλους τους φορείς, αυτούς που εμπλέκονται στις κινητοποιήσεις μας, να μπορέσουμε να διοργανώνουμε και να μεθοδεύουμε συλλαλητήρια, έτσι ο λαός να βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση, να μην τους αφήσουμε δηλαδή σε ησυχία. Δεν πρέπει να πούν ότι περάσαμε τα μέτρα και ο αγώνας τελείωσε. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και τουλάχιστον από το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων είναι απόφαση και επιθυμία του αυτό να το συνεχίσουμε, και ζητάμε και τη συνεργασία όλων των άλλων φορέων, όλων των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων, ώστε ενωμένοι να δώσουμε και άλλη μάχη και άλλες μάχες. Εδώ είμαστε για ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Έλα, φίλε μου, έλα. Να ο Αντώνης ο Μοσχούτης να μιλήσει. Ο πρόεδρος του ταξιού που να θέλει να πει κάτι. Όλοι, παιδιά, σας παρακαλώ.
συμπολίτες, συνάδελφοι, εργαζόμενοι. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, θέλω να πω δύο λόγια μονάχα. Εδώ που φτάσαμε, αυτό το λένε ασφαλιστικό. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι ασφαλίζει. Και επειδή δεν ασφαλίζει τίποτα, είναι μεγάλη πικρία που νιώθω αυτή τη στιγμή που βλέπω αυτούς εδώ πέρα που είμαστε εμείς. Αν μετρηθούμε, νομίζω θα τραπούμε όλοι μας. Έχω την εντύπωση λοιπόν, αυτοί που είναι στα γραφεία μέσα, αυτοί που δουλεύουν, οι καταστηματάρχες, και όλοι τους δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν πήγανε να ρωτήσουν τι συμβαίνει. Τι επιπτώσεις θα έχει το ταξιδιωτικό. Κανείς δεν ξέρει. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Πριν μερικές μέρες είμαστε εδώ. Χάσαμε χρήματα. Ξανά χρήματα με τις απεργίες. Φωνάξαμε. Μας άκουσε κανένας. Για να βάλουμε λοιπόν λίγο τη λογική μας να δουλέψει. Είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, αγώνας. Μήπως πρέπει να προσδιορίσουμε πώς θα είναι αυτός ο αγώνας. Αλλαγές. Προσέξτε. Αγώνας με συλλαλητήριο. Καλώς. Αγώνας με απεργία. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, συνάδελφοι. Μπράβο. Αυτά που υπάρχουν είναι, έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση. Όταν έχεις να κάνεις με κάποιον εχθρό, τον κάνεις κομμάτια, τον διαλύεις, επικοίνεσαι σε ένα νέο ξεχωριστά. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν για τους βουλευτές μας εδώ, λογική σε ερώτηση. Αν κάποιος σου μαχαιρώσει το παιδί σου, θα κάνεις παρέα μαζί του? Αν κάποιος σου σκοτώσει τον πατέρα, θα κάνεις παρέα μαζί του? Αν σου πονέσει το παιδί, χάσει τη δουλειά του, το απολύσουνε, ή εν πάση περιπτώσει δουλεύει 45 χρόνια, θα κάνεις παρέα μαζί του? Και την άλλη φορά είπαμε μην το ψηφίσουνε, αλλά οι βουλευτές μας το ψηφίσανε. Τώρα τι θα κάνουν, θα το ψηφίσουνε? Όταν λοιπόν δεν τους πιέζουμε με τον τρόπο μας και έχουμε μη μου άπτους συζητήσεις, δεν έχουμε αποτέλεσμα, συνάδελφοι. Κάποιοι βουλευτές είπαν έπρεπε να το ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε και τούτο γιατί θα πηδήξουμε στο κρεμό. Και τι έγινε? Να σας θυμίσω κάτι από την ιστορία. Και στο Ζάλογο κάποιες πηδήξανε από τον κρεμό και μην τις πηδήξουνε. Και με ρωτήσανε εμένα αν θέλω να με πηδήξουνε. Και θέλω να πηδήξουν την οικογένειά μου. Πώς διαλέξανε αυτοί να παίρνουν αποφάσεις για να μας πηδάει μια ζωή η κοινότητα ή οι ξένοι? Αυτή την εντολή πήρανε. Για σκεφτείτε τα αυτά, συντοπίτες, συνάδελφοι, εργαζόμενοι. Μήπως θα πρέπει να μιλάμε καλημέρα σε κάποιους? Ούτε βία χρησιμοποιούμε, ειρηνιστές είμαστε, αλλά νομίζω κάποια περιφρόνηση, όποιος μας μαχαιρώνει τι θέλει. Αυτά είχα να σας πω, σκεφτείτε τα και αν είναι λάθος, πες το ότι είναι μια παπαριά. Όχι, όχι! Σας χαιρετώ, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε τον Ακόμη. Θέλω να πω ότι ήδη το Εργατικό Κέντρο στον προβληματισμό του βάζει ότι η σύσκεψη για να δούμε πώς θα είμαστε σε μια κινητοποίηση διαρκή. Εδώ είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο φίλος μας ο Νίκος ο Παγίδας. Είναι ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Γαβρίς και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι πάντα μαζί μας. Τους συνταξιούχους ευχαριστούμε που δίνουν πάντα τη μάχη παρά τα προβλήματά τους και είναι δίπλα μας. Και επίσης θέλω να ενημερώσω και τον Αντώνη τον Μοσχούτη ότι ήδη συντάχθηκε επιστολή του Εργατικού Κέντρου και καλούμε τους βουλευτές της κυβέρνησης, τους νομού, να έρθουν στο Εργατικό Κέντρο όπου θα τους ζητηθεί, ήδη έχει γίνει όπως βλέπεις, όπου θα τους ζητηθεί να μην υπογράψουν αυτά τα μέτρα διαφορετικά, θα είναι υπεύθυνοι και θα είναι ανεπιθύμητοι στον εισήμιση του. Αυτό ήδη έγινε. Ήδη έγινε. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε, ερμηνεύοντας το αίσθημα. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο, τον συνταξιούχο, τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον Χαρίτο. Να είσαι καλά και δυνατός πάντα, έτσι. Να είσαι και ο Θεός καλά και όλη τη διοίκησή σας και να αγωνίζεστε έτσι με αυτό το στένο και με αυτή την αποφασιστικότητα. Συνάδελφοι, συναδέλφοι. Αν θέλει κάτι να πει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ευχαρίστως. Συμπολίτες, πριν μια εβδομάδα έγινε μια ολομέλεια στη Θεσσαλονίκη των Δικηγορικών Συλλόγων. Δεχόμαστε και εμείς επίθεση με αποτέλεσμα ο φτωχός άνθρωπος να μην μπορεί να φτάνει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή,
βάζουν μια οδηγία την οποία τη μεταφράζουν και κάνουν κεφαλουχικές εταιρείες. Σημαίνει ότι οι μεγαλοεκδότες θα έχουν γραφεία δικηγορικά όπου θα πληρώνουν το μερίδιο που είναι 1% ας πούμε στον κάθε δικηγόρο που θα συμμετέχει, το οποίο βγάζει τελείως το λειτουργήμα εκτός, το κάνει ένα επάγγελμα και μάλιστα σε ένα κώδικα δικηγόρων που ίσχυε μέχρι σήμερα που απαγορεύεται η εμπορία. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις μας είναι οι εξής. Καταρχάς καταγγέλλουμε την κυβέρνηση και όλους τους πολιτευόμενους μέχρι σήμερα, οι οποίοι πολύ εύκολα στοχοποιούν όλους εμάς, αρχίζουν και κόβουν από τις αμοιβές, από τα αυξάνουν τα ψάρια και όλα αυτά, χωρίς να μπορούν βέβαια να κατονομάσουν ποιοι ήταν αυτοί που τα παίρνανε όλα τα χρόνια. Αυτό όλη η Ολομέλεια ομόφωνα αποφάσισε ότι θα κινηθεί διαδικαστικά και για σε αυτή την κατεύθυνση, για όσες αστικές ευθύνες έχουν προκύψει από αυτούς, και επίσης έχουμε αναλάβει την υποχρέωση για όλους τους εργαζόμενους, είτε για τους μισθούς τους, είτε για τα ασφάλιστρά τους, να κάνουμε προσφυγές δωρεάν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ήδη στην Αθήνα υπάρχει επιτελείο από καθηγητές και δικηγόρους, οι οποίοι ετοιμάζουν αυτές τις προσφυγές λόγω της αντισταγματικότητας. Το μνημόνιο δεν είναι πάνω από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ισχύει. Εάν θέλουν να μας πούνε ότι είναι το μνημόνιο, τότε να παραιτηθούν, να βάλουν στρατηγούς και να κάνουν τους δικτάτορες. Θέλω να πω εδώ ότι πραγματικά στοχοποιούνται επαγγέλματα, στοχοποιούνται εργαζόμενοι με ένα χυδαίο τρόπο και τα μέσα βέβαια μαζικής ενημέρωσης τα παίρνουν, τα αναπαράγουν. Θυμηθείτε το επίδομα προσέλευσης, το επίδομα προπέλας, το οποίο βέβαια δεν ανέλησαν πότε το πήραν, όσοι το παίρνουν, δηλαδή γελιοποίησαν και στάθηκαν 10 και 15 μέρες να γελιοποιούν, να στοχοποιούν εργαζόμενους με κάποια ονομασία που βάλαν μια αύξηση μιας χρονιάς που δεν μπορούσαν να την πάρουν διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε τακτικότητα και στο ναυπηγείο μέχρι που έκλεισε το 1992. Αυτό έγινε όταν υπήρξε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και απαγορευόταν δια νόμου οι αυξήσεις. Τότε με τους Εγγλέζους που διευθύναν τον Εώριο, αντί για αύξηση πήραμε συν ένα μεροκάματο το μήνα που το ονόμασαν τακτικότητα. Αυτό όμως το γελιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο στοχοποιούνται εργαζόμενοι και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Τίποτα δεν έχει πάρθει από πουθενά χωρίς κάποιο λόγο. Τότε στη δεδομένη στιγμή που δόθηκε, υπήρχε λόγος και δόθηκε. Αλλά επειδή έγινε με μια ονομασία, προσπαθούν να γελιοποιήσουν τους εργαζόμενους. Αντί να κάτσουν, να σταθούν δίπλα στο λαό, έχουν κανάλια πλέον που είναι εισαγγελείς, που είναι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Φοβάται ο άλλος να διατυπώσει την άποψή του. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε σε όλα αυτά που είπα. Κλείνετε τα καυτά κανάλια, κλείνετε τα. Μην τα ακούτε, μην τους ακούτε. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω να δω και γυναίκα μου. Δεν μπορώ να ακούσω ειδήσεις από κάποια κανάλια πλέον. Τα έχω τελειώσει. Είναι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δεν είναι δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και νομίζω μυαλό έχουμε, λογική έχουμε, όλα αυτά να τα καταλαβαίνουμε και να είμαστε πάντα όρθιοι και να μην υποστήλουμε τη σημαία της αντίστασης ενάντια σε αυτή την πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ. Εργοδοσία και εμπέδω νομισματικό ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να περάσουν ούτε να εφαρμοστούν. Αυτή την αναγκαιότητα υπερασπίσουμε και εμείς σήμερα την Γενική Απεργία της 29 Ιουνίου κόντρα στους σχεδιασμούς της συμβιβασμένης συνδικαλιστικής ηγεσίας, το ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ που περίμενε το κατά καλό καιρό για να την κηρύξει υπηρετώντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Η υπονόμευση της απεργίας της 23 Ιουνίου που κήρυξαν μια σειρά ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία αποδεικνύει περίτρενά τον αντεργατικό ρόλο της συνδικαλιστικής τραπεζαρχίας. Ο στόχος της ανατροπής των μέτρων της βαρβαρότητας, η πάλι για την ανατροπή του Μνημονίου Κυβέρνησης και ενός νομισματικού ταμείου Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει η υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων για την ανάγκη ζωή και αυτών. Εμπρός, λαέ, στην πρωτή τη γραμμή, αυτό.
αυτή η πολιτική μπορεί να ανατραπεί. Εμπρός, λαέ, στην πρώτη τη γραμμή. Αυτή η πολιτική μπορεί να ανατραπεί. Λοιπόν, την επόμενη απεργία ακόμα πιο μαζικά μέσα στο καλοκαίρι να ανατρέψουμε την πολιτική της κυβέρνησης. Όλοι τους καταφέρτες την επόμενη φορά να μην φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι της Σύρας. Ευχαριστούμε πολύ και τον Πλοίαρχο για το καυσαέριο που μας έριξε. Του λέμε όμως ότι κάτι τέτοιο δεν μας τρομάζει. Θα συνεχίσουμε μέχρι την νίκη, μέχρι την ανατροπή.